Θα κάνουμε μια μικρή σύνδεση με την προηγούμενη ομιλία. Είχαμε μιλήσει για ένα παράδειγμα δοκού, πρωτού περάσουμε στις δοκούς που έχουμε του προβλήματος του ΕΛΤΑ, έτσι. Και έχουμε λοιπόν μια δοκό δύο ανοιγμάτων με ένα φορτίο επάνω. Δεν κάνουμε δυσμενείς φορτίσεις, εδώ. Αυτό είναι το διάγραμμα τεμνουσών της δοκού. Φαίνεται? Ναι. Ωραία. Το οποίο το είχαμε δείξει και στην προηγούμενη ομιλία. Και εδώ είναι το διάγραμμα ροπών. Προχωρήσαμε στη διαστασιολόγηση. Οκ. Η δοκό μας έχει 7 μέτρα ανοίγματα. Εδώ οι στηρίξεις θεωρούνται ότι είναι περίπου 0,30. Βρίσκουμε, δεν κάνουμε μείωση της ροπής στήριξης. Απολύτως τίποτα από όλα αυτά. Γιατί προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε το θέμα της διάτμησης. Στα περικάψεως θα αρχίσει αλλιώς η ιστορία. Λοιπόν, υπολογίζουμε το ΚΑΠΑΝΤΕ. Αυτό μας οδηγεί ότι στη στήριξη χρειάζεται και θλιβόμενος οπλισμός, ελαφρύς αλλά χρειάζεται. Εντάξει. Βγάζει 27,5 τετραγωνικά εκατοστά άνω απαιτούμενο. Οκ. Και βγάζει και ένα θλιβόμενο της τάξης των 5 εκατοστών. Δεν ξεχνάμε ότι πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε στον ΣΥΟΑΜ τον Ευρωκό 18, εδώ σηκώνει πολλές εστάσεις ιστορία, θα το ξαναβούμε και άλλη φορά, να βάλουμε τα μισά σίδερα τα επάνω, να τα βάλουμε κάτω, επιπρόσθετα του 5 εκατοστά και να περιμένουμε εκεί να γίνει ζημιά στο σημείο αυτό του που ενώνεται η κολόνα με τη δοκό. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει και θα το εξηγήσουμε μια άλλη φορά. Και βρίσκουμε και τον οπλισμό 5-20, τον οπλισμό που έχουμε στο άνοιγμα. Εντάξει. Σχεδιάζοντας, απλώς θα λέω για να θυμηθούμε, σχεδιάζοντας τη διατομή με τους 30 πόντους και την τοποθέτηση των οπλισμών, βλέπουμε ότι δεν είναι καλό το πλάτος των 30 και καταλήξαμε να γίνει το πλάτος 45 εκατοστά και έχουμε διατάξεις οπλισμού στη στήριξη και διατάξεις οπλισμού στο άνοιγμα. Στο άνοιγμα δηλαδή τα 5-20 παραμένουν. Έχουμε 3-20 μοντάζ από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Είπαμε οι εποχές που βάζαμε 2-8 και 2-10 μοντάζ είναι τελειωμένες. Παίζουν σημαντικό ρόλο τα σίδερα αυτά γιατί βοηθάνε και στο θέμα περιορισμού των βελών κάψεως λόγω ελπισμού. Ανακουφίζουν τη θλιβόμενη περιοχή και δημιουργείται μία κατάσταση ορθότερη στη συμπεριφορά. Δηλαδή στην ουσία δημιουργείται ένας, αυτό που λέμε, κλωβός μαζί με τον περιμετρικό οπλισμό, ένας κλωβός ο οποίος πραγματικά τοποθετούμενος μέσα στον πετό το καθιστά και του δίνει κρυφές μεγαλύτερες αντοχές από αυτές που προκύπτουν λογισμικά. Έτσι. Εδώ είναι η περίπτωση που έχουμε τρίπλευρο μανδύα, δηλαδή τρίτμητο, συγγνώμη, έχουμε τρίτμητο μανδύα, δηλαδή έχουμε τους δίτμητους, τετράτμητους, αλλά εδώ μπορούμε να βάλουμε άνετα τρίτμητο μανδύα. Εντάξει. Τώρα, βάζοντας 45 εκατοστά, βελτιώνουμε το ΚΑΠΑΝΤΕ. Δηλαδή το ΚΑΠΑΝΤΕ προφανώς μειώνεται. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια καλύτερη συμπεριφορά στη θλιβόμενη περιοχή του σκυροδέματος. Ειδικότερα, έτσι, εάν πάμε να υπολογίσουμε το νέο ΚΑΠΑΝΤΕ, αξιεστακά θα το βάλω εδώ στο παλιό για να μην είναι... Σωστά, να είναι. Να μένει εδώ. Λοιπόν, το ΚΑΠΑΝΤΕ στήριξη. Λοιπόν, στήριξη. ΚΑΠΑΝΤΕ ίσο. Η ροπή παραμένει σαφώς έτσι ίδια, γιατί δεν κάνουμε μείωση της ροπής. Το D παραμένει το ίδιο, δηλαδή το D είναι 55 cm, γιατί η διατομή παραμένει στα 60. Η μίες D, η ροπή μας, παραμένει στα 549. Διαμίδες 45. Τετραγωνική ρίζα. Πόσο βγάζει ΚΑΠΑΝΤΕ, ρε, σύμβαλια, τώρα.
αυτό τους αριθμούς όπως είναι. Το κάπαντε. Έχω 549 και 10 δια 045 τετραγωνική ρίζα. 55 δια... Ακόμα 57, να το επαναλάβω όμως, 1,57,5. Το γράφω εγώ και ξανακάτω εσύ. Σωστό είναι. Ναι. Κοίταξε να δεις, 549 δια 045 είναι περίπου 1000. 1200 είναι, ναι. 500, είναι. 500. Περίπου 1000, εντάξει, τετραγωνική είναι 33,3 τη ρίζα, 55 δια 33 είναι το 1,5, κάπου εκεί θέλω να γυρίσει. Αυτό είναι το καπαντέ. Και τι βγαίνει, ας το πούμε, από τον πίνακα τον καπαντέ, για σε 30-37, το κάπα εσένα δηλαδή. Το 269 είναι. Άρα το ΚΑΠΑΔ, ΚΑΠΑΕΣΕΝΑ είναι 2,69. Θεώρησα το 1,56 και είμαι στο 2,69. Το ΚΑΠΑΕΣ2 πόσο είναι εκεί, υπάρχει? Όχι, δεν έχω. Έτσι, γιατί δεν απαιτείτε, έχουμε καθόλου, όχι. Ναι. Άρα τώρα λοιπόν, ο ΑΕΣΕΝΑ, ο απαιτούμενος οπλισμός είναι 2,69 επί το 549,1 δια του 55. Εδώ λοιπόν, τώρα, προηγουμένως είχαμε βάλει εμείς 8-20 άρια. 8-20 άρια, 8 επί 3, 14, πόσο κάνει? 24, είμαστε 3, 14, είμαστε 25 και 12. 25. Τα 4 16 άρια πρέπει να είναι 6,2. Mm-hmm. Έτσι, αν λοιπόν βάλεις και 4, θα μου πεις τώρα μπορούμε να βάλουμε 4 δωδεκάρια. Εγώ θα έλεγα να φύραμε 4 δωδεκάρια. Δεν χάλασε ο κόσμος, μπαίνουν μέσα στην πλάκα, έτσι, και εξασφαλίζουν και κάτι άλλο. Τη σύνδεση που θα κάνουμε κάποια στιγμή, τον έλεγχο, τη σύνδεση της, πλάκου, μπράβο, της πλάκας με τον κορμό της δοκού. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο αυτοί οι οπλισμοί, θα τους δούμε όταν κάνουμε εκεί τον έλεγχο. Άστα λοιπόν τα 4-14, έτσι. Επομένως η διατομή είναι λοιπόν στήριξη, έτσι. Είναι με 8 φύ 20 συν 4 φύ 14 εντός πλακούς. Εντός πλακούς. Οκ. Okay. Τώρα, και παραμένει αυτή η διατομή όπως την έχουμε ακριβώς σχεδιάσει και για τη σκυροδέτηση και για όλα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Εμείς πρέπει να κάνουμε τα αναπτύγματα οπλισμών, τα οποία, ποιος είναι ο λόγος που κάνουμε και είμαστε υποχρεωμένοι, είναι να δημιουργήσουμε την περιβάλλουσα των εφελκυστικών οπλισμών που αναπτύσσονται πάνω στη δοκό μας. Άρα λοιπόν, των εφελκυστικών δυνάμεων. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να πάρουμε το διάγραμμα ρομπών μας και από αυτό να κατασκευάσουμε το διάγραμμα των εφελκυστικών δυνάμεων. Το διάγραμμα των εφελκυστικών δυνάμεων προκύπτει διαιρώντας τη ροπή μη που αναπτύσσεται στις διάφορες θέσεις της δοκού δια του Z που είναι ο μορφοβραχίωνας των δυνάμεων. Τώρα δεν το πάρουμε τώρα εμείς πόντο-πόντο, ας το πούμε, γιατί έχει μια φασαρία να διεσολογούμε για να το κάνουμε. Θα το κάνουμε στο εδώ, στη θέση αυτή, στο άνοιγμα. Εντάξει. Και θα το κάνουμε και σε άλλες δεικτικές θέσεις. Εδώ που είναι μηδέν η ροπή, το διάγραμμα των εφελκυστικών δυνάμεων μηδενίζεται και αυτό. Έτσι. Εδώ λοιπόν έχει την τιμή η μη ροπή στη θέση αυτή είναι 344,53, το Z στο άνοιγμα
Το έχουμε βρει και είναι 053. 53. 0, το Z είναι 053. Ωραία. Έτσι, από το KD το έχουμε βρει, ωραία. 053. Επομένως, βγάζει πόσο. 650. Άρα λοιπόν, εδώ έχω εγώ, αυτή την τιμή λοιπόν για μένα. 0,05. 650,05. 05. Τι είναι αυτό τώρα. Αυτά είναι κιλονιουτόμετρα, διαμέτρα. Ναι. Εντάξει, άρα εδώ μου μένει εμένα κιλονιούτο σκέτο. Εντάξει, άρα λοιπόν η εφελκυστική δύναμη που αναπτύσσεται, στην ουσία τι είναι, είναι η δύναμη που αναπτύσσεται στον οπλισμό. Έτσι, στα σίδερα που βάζω εγώ, στο μάτσο των οπλισμών, είναι 650,5 κιλονιούτον. Εάν ήθελα να βρω τώρα εγώ σε κάθε ένα εκατοστό τετραγωνικό, εντάξει, πόση δύναμη αναπτύσσεται. Προφανώς θα διαιρέσω με το 1478. Αν διαιρέσω με το 14, για διαιρέσω το αυτό, με το 1478 τα τετραγωνικά εκατοστά. 43,98 και έτσι, είμαστε. Εμείς έχουμε βάλει και λίγο παραπάνω σίδερο, δηλαδή πρέπει να, ως επαλήθευση, είναι καλό να κάνουμε αυτή τη διαίρεση, πρέπει να βγαίνει το 43,5. Εντάξει, γιατί εξαντλούμε πλήρως την αφή του σιδήρου. Τώρα, εδώ είναι 0 και εδώ είναι 0. Μην ξεγελιόμαστε που είναι διαφορετικά τα διαγράμματα αυτά από τα άλλα έχουν γίνει δυσμενείς φορτίσεις. Έτσι. Και αυτό που έχουμε και στον κανονισμό μέσα είναι με δυσμενείς φορτίσεις. Και μπορούμε του κανονισμού, που είναι το τώρα, ναι, ένα λεπτό να δείξουμε του κανονισμού, να το έχουμε εδώ, να το βλέπουμε, γιατί αξίζει το εγώ. Εδώ τον κανονισμό, έτσι, το διάγραμμα των εφελκυστικών δυνάμεων είναι αυτό εδώ. Αυτό κάνουμε τώρα εμείς. Μόνο που έχουν γίνει δυσμενείς φορτίσεις. Και εδώ πάλι το διάγραμμα εφελκυστικών δυνάμεων που καλύπτει στη σύρρηξη είναι αυτή εδώ πέρα. Εντάξει. Εμάς θα είναι χωρίς τις... Εκείνο που θέλουμε να πούμε για τις δυσμενείς φορτίσεις είναι ότι στον υπολογισμό που θα κάνουμε εμείς, το κανονικό υπολογισμό στην κάμψη για μια δοκό, συνεχή δοκό ή οτιδήποτε, θα πρέπει, όχι να μην το κάνουμε, επιβάλλεται, πρέπει να μειώνουμε τη ροπή στήριξης τουλάχιστον το 15%, εγώ συμβουλεύω να φτάνουμε και το 30%, και μάλιστα ως όριο έχουμε το εξής, η μείωση της ροπής στήριξης να είναι τέτοια, ώστε τα δύο ανοίγματα με τη φόρτιση ισοκατανεμημένη, η ροπή που θα αναπτυχθεί στα ανοίγματα να είναι ίση με τη ροπή που αναπτύσσεται όταν κάνουμε δυσμενείς φορτίσεις. Δηλαδή, εάν εγώ πάρω τη δοκό μου αυτήν εδώ με ισοκατανεμημένη τη φορτή, έχω αυτό το διάγραμμα. Εάν μειώσω σε αυτό τη ροπή της στήριξης έστω 30%, προφανώς θα αυξηθούν οι ροπές ανοιγμάτων. Αυτή τη ροπή ανοίγματος, έστω παραδείγματος χάρη από 344 γίνεται 450, λέω ένα νούμερο τώρα. Κοιτάω να μειώσω τη ροπή στήριξης, την 612,5 αφαιρουμένου, τόσο ώστε το 450 που προκύπτει από τη δυσμενή φόρτιση να προκύψει από ισοκατανομή της φορτίσεως με τη μείωση της ροπής στήριξης. Αυτό έχει μια καλή συνέπεια, εντάξει, για την οικονομία και την ορθότερη συμπεριφορά της δοκού. Μάλιστα ο κανονισμός λέει μέσα ότι να μεταβάλλονται η διαφορά, ο λόγος των ροπών τους, από 0,50 έως 2. Εμείς επιδιώκουμε να είναι στο λόγο, στην τιμή 1, δηλαδή όποια ροπή έχω στη στήριξη, αν μπορούσα να έχω και στο άνοιγμα. Εντάξει, ιδίως σε πλαισιωτούς φορούς το ψηλοπετυχαίνουμε. Εδώ λοιπόν τώρα έχω φτιάξει εγώ αυτό το διάγραμμα. Αυτό είναι το διάγραμμα των εφελκυστικών δυνάμεων. Εντάξει, στο άνοιγμα. Πάμε τώρα στη στήριξη. Στη στήριξη εμείς έχουμε πάει στην 549. Δεν είναι η 612, είναι η 549. Εδώ το Z, ρίξε μια ματιά στον πίνακα, για το KD 156, πόσο Z έβγαλε. Λοιπόν, το Z το ελληνικό είναι που είναι Z προς D,
είναι 0,85. Το Z δηλαδή είναι το Z το ελληνικό επί το D. Έβγαλες το Z 0,85. Το ελληνικό. Ναι. Άρα λοιπόν είναι 0,85 επί 55. Πόσο κάνει αυτό? Αυτό είναι 46,75 εκατοστά. 0,47. 47, ναι. Διέρισε τώρα το 549. 0,10 δια... του 0,47. 1168, λοιπόν, περίμενε. 30. 1168 και 30 κιλονιούτων. Mm-hmm. Εντάξει, εδώ δηλαδή πρακτικά είναι και αυτό είναι τη στάνταρ, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ έχετε λοιπόν αυτή εδώ η τιμή, εδώ είναι 0. Άρα έχετε έτσι, μία, και η άλλη πάλι θα έρθει κατά αυτή την έννοια. Βέβαια το διάγραμμα αυτό φαίνεται λίγο άχαρο γιατί δεν έχει τις λιμενείς φορτίσεις που έχουν τα άλλα. Εντάξει, γιατί αν έχει τις λιμενείς φορτίσεις θα φαίνεται έτσι. Εδώ είναι το διάγραμμα των εφελκυστικών δυνάμεων. Με διαφορά ότι αυτό εδώ είναι προκύπτεια, εδώ δεν είναι μηδέν, γιατί είναι από τις ζημιανείς φωτίες κλπ. Τώρα, ωραία, θα φτιάξαμε λοιπόν αυτά τα δύο και θέλουμε να τοποθετήσουμε τους οπλισμούς μας. Εδώ σταματάμε. Τώρα εδώ δεν το έχω σχεδιάσει καλά, ρε γάμο, το συμμετρικό. Τέλος πάντων, το καταλαβαίνουμε, αλλά ας το κάνουμε λίγο πιο προσεκτικά. Λοιπόν, κάτσε να του κάνω και μια διαγράμμαση να μην πολύ φαίνεται το χάλι του. Εδώ είναι μηδέν. Εδώ τώρα σταματάμε και περνάμε στο θέμα της διάτμησης. Όσο και να κάνει εντύπωση, γιατί προτού τοποθετήσουμε τους οπλισμούς που έχουμε υπολογίσει και κάνουμε και κάνουμε την περιβάλλουσα αυτών, δηλαδή αυτοί οι οπλισμοί πρέπει η τοποθέτησή τους να είναι τέτοια που να περιβάλλουν το διάγραμμα των εφελκυστικών δυνάμεων. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, με συγχωρείτε πολύ, αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρέπει πρώτα να δούμε τι κάνουμε με το μοντέλο της διάτμησης, θα εξηγήσουμε και γιατί. Και αφού ανοίξουμε τώρα και μιλήσουμε για διάτμιση και κάνουμε κάποια πράγματα, τότε ξεκινάμε να κάνουμε τα αναπτύγματα των οπλισμών. Εξηγούμεθα. Εμείς όταν τελειώσουμε την κάψη μας, περνάμε στη συνέχεια να κάνουμε τη διάτμησή μας. Έχουμε λοιπόν την ιστορία του ΜΕΣ, ο οποίος, για να δούμε, φαίνεται έτσι, εδώ είναι μία δοκός αμφιέριστη και λέει, κάνουμε μία χοντρή παραδοχή, παρατηρώντας τη ρηγμάτωση που υπάρχει, θεωρούμε ότι αυτές εδώ είναι θλιβόμενες ζώνες και παίρνοντας το μέσο όρο των συντετήρων δεξιά και αριστερά ως εκατοστά, κάνουμε ένα τέτοιο μοντέλο δικτυωματικό, το οποίο κανονικά για μένα θα έπρεπε κανείς, παίρνοντας τη φορτία, παίρνοντας τη δοκό, να πιάσει να λύσει εδώ και να βρει τις εφελκυστικές δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά μήκος του εφελκυόμενου οπλισμού και να λύσει αυτό το δικτύωμα και να βρει τις, εδώ πέρα, τους οπλισμούς, τις εφελκυστικές δυνάμεις που αναπτύσσονται μέλη του δικτύωματος. Ακριβώς. Τα οποία αυτά εδώ αντιπροσωπεύουν αυτό εδώ πέρα. Αυτοί όταν κάναμε τα πειράματα, τα κάνανε τα πειράματα Γερμανοί, αυτές οι επαληθευτές κάνανε, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να πεις ότι αυτό εδώ πέρα το μοντέλο αντιπροσωπεύει εκεί. Αυτό λοιπόν το ένα. Το δεύτερο, αυτό είναι από το Λέοχαρτ και αξίζει τον κόπο να το δει κανείς, όπου ο Λέοχαρτ εδώ όταν λέει έχω πλακοδοκό, δεν έχω ορθογωνική διατομή, εντάξει, τότε λέω ότι η γωνία θήτα της δρυγμάτωσης μέσα από τα πειράματα
μεταβάλλεται από 30 στις 38 μοίρες. Εάν ο λόγος B προς B0 είναι 2 προς 5. Εντάξει. B προς B0. Και εάν ο λόγος αυτός, που είναι οι περισσότερες περιπτώσεις ότι το B προς B0 είναι 6 έως 12, αυτές είναι οι περισσότερες περιπτώσεις, τότε το θ είναι από 38 σε 45 μοίρες. Το ερώτημα που μπαίνει είναι ότι πώς εμείς πάμε και βάζουμε το θ να είναι τέτοιο που η συνεφαρτωμένη θ να είναι 2,5 ή το 3 που βάζουν οι άλλοι. Την ώρα που άλλος εδώ από τα πειράματα βγάζει αυτά πέρα τα νούμερα. Ως πλακοδοκό. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Βέβαια εντάξει, εμείς έτσι κι αλλιώς λόγω του σεισμού το 45 δεχόμαστε, δεν το συζητάμε δηλαδή. Αυτά είναι γιατί εμείς σε μια σεισμική φόρτιση δεν πάμε με την τέμνουσα που προκύπτει από τα κατακόρυφα φορτία. Πάμε με τις ικανοτικές τέμνουσες. Οι οποίες προκύπτουν γιατί λέμε έχουμε σεισμό 0,24. Ωραία. Στην Αθήνα ήταν 0,16, γίνεται ο σεισμός του 99, άλλαξε ο κανονισμός και πήγε στο 0,24. Γιατί γίνανε καταστροφές. Αύριο στην Πάτρα το 0 μπορεί να γίνει 0,36. Τι θα κάνω τώρα εγώ, θα υπολογίσω για μια τέμνουσα που βγαίνει από κατακόρυφα φορτία και από μια ικανοτική τέμνουσα με το 0,24 και άμα γίνει 0,36. Εμείς λοιπόν υπολογίζουμε πολύ διαφορετικά και στο γραφείο το δικό μας. Όταν κάνουμε τους υπολογισμούς της τέμνουσας δεν λαμβάνουμε υπόψη την παρουσία του σκηνοθέματος τι παίρνει, πράγμα που το κάναμε όλα αυτά τα χρόνια και ο κανονισμός τώρα μας δικαίωσε και εμάς και είναι πλέον με τον νόμο. Και το δεύτερο, εμείς δεν βάζουμε τους συνδετήρες με την τέμνουσα υπολογισμού από κατακόρυφες δράσεις. Ούτε και από ικανοτικό τέμνουσα. Εμείς βάζουμε ως ελάχιστη διατμητική δύναμη και υπολογίζουμε με αυτή το 0,50 ως 0,60 της Verde Max. Και θα το πούμε γιατί. Προχωράμε τώρα. Εδώ, αυτό είναι και το συναρπαστικό δηλαδή της δουλειάς μας. Αξίζει τον κόπο να το δει κανείς. Εδώ έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα και εδώ, λιμένο είναι για να διευκολυθεί κανείς και να το κάνει. Είναι μία δοκός. Εδώ είναι τα φορτία της. Εδώ είναι η μορφολογία του δικτυώματος. Η δοκός έχει στήριξη, στήριξη και πρόγωνο. Έτσι. Παρατηρούμε τώρα εδώ ότι τα φατνώματα, για να κάνουμε μια πιο ακριβή δηλαδή, ποιος μας οδηγεί σε αυτό, τα εύρη των ρογμών μεταξύ τους. Τα εύρη των ρογμών. Τα φατνώματα λοιπόν εδώ που είναι στη στήριξη έχουν ένα πλάτος της τάξης του ενός μέτρου, ενώ όταν πλησιάζουμε προς το μεσαίο στήριγμα εδώ, αυτά γίνονται 1 και 20. Έχουμε δηλαδή πιο φαρδιές λωρίδες εκεί και γι' αυτό γίνεται στο 1 και 20 από τα πειράματα. Τα νούμερα που βλέπουμε εδώ προκύπτουν από την επίλυση του δικτυώματος. Και τα νούμερα που βλέπουμε εδώ πέρα είναι μισό λεπτό. Αυτές εδώ πέρα είναι οι δυνάμεις στο κάτω πέλμα που αναπτύσσονται και εδώ είναι οι δυνάμεις στους συνδετήρες. Εδώ οι δυνάμεις συνδετήρων, οι δυνάμεις στο κάτω πέλμα και εδώ είναι οι δυνάμεις στο επάνω πέλμα. Εδώ δηλαδή οι θλιβόμενες, πώς το λέω, οι θλιβόμενες 200, 2400. Είναι οι θλιβόμενες διαγώνιες. Εδώ πάλι η ίδια αυτή δοκός εξδανικεύεται με άλλη μορφή δικτυώματος. Το ερώτημα που μπαίνει δεν έχει τα ίδια φορτία. Το ερώτημα που μπαίνει είναι ότι όταν κανείς πάει να εξδανικεύσει τη δοκό του με κάποια μορφή δικτυώματος, ποιο είναι το πιο επιτυχές δικτύωμα. Εκείνο δηλαδή που θα δώσει την καλύτερη εκπροσώπηση. Είναι αυτό που λέμε ότι στη δουλειά μας αυτή είναι η συναρπαστικότητα. Ότι δεν υπάρχει κάτι βεβαιωμένο και σίγουρο. Είναι όλα προς αναζήτηση. Γι' αυτό και τα μελετητικά γραφεία πάντα κάνανε έρευνα. Χωρίς έρευνα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να κάνεις μελέτη χωρίς να κάνεις έρευνα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και με συνεργασία όλων των φορέων που είναι μέσα στο γραφείο και ρωτώντας βέβαια και συναδέλφους που είναι απ' έξω και έχουν και αυτοί τους ίδιους προβληματισμούς. Βλέπετε λοιπόν ότι δύο εντελώς διαφορετικά κατά κάποιο τρόπο δικτυώματα αναφέρονται και εδώ έχει στήριξη, έτσι σε αυτή τη θέση δεν φαίνεται.
αναφέρονται στον ίδιο ακριβώς φορέα. Τώρα, εκείνο που καταλήγουμε είναι το εξής. Παρατηρήσαμε ότι εάν μπουν κατακόρυφοι συνδετήρες και όχι σίδερα κατά 45 μοίρες, έχουμε δυστυχώς ένα σημαντικό μειονέκτημα, ότι διπλασιάζεται η πίεση πάνω στις λιβόμενες διαγώνιες με την τοποθέτηση των συνδετήρων σε 90 μοίρες. Δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι μέσα από τα πειράματα αποδεικνύεται ότι η ράβη του δικτυώματος στο κάτω μέρος και συνεπώς ο οπλισμός που προκύπτει από τα διαγράμματα ρομπών που βγάζουμε και λέμε έχουμε 5-20 άλλες παραδείγματος χάρη και ότι δουλεύουμε 43,5, δεν δουλεύουν με το 43,5, αλλά δουλεύουν με μια μεγαλύτερη δύναμη. Έτσι. Δηλαδή αυξάνονται οι εφελκυστικές δυνάμεις που υπάρχουν στο κάτω μέρος της δοκού. Και μειώνονται ταυτόχρονα οι θλιπτικές δυνάμεις που είναι στο επάνω μέρος. Τώρα είναι εκεί πέρα, δεν φαίνεται. Εκεί που είναι φαινόταν. Το επάνω μέρος. Δεν φαίνονταν, τώρα φαίνεται. Φαινόταν, έτσι. Φαινόταν. Εντάξει. Πάμε τώρα. Εδώ είναι κάτι που το έχει και ο Λέοχαρντ μέσα στο βιβλίο του. Αυτή εδώ πέρα είναι η Verde Max. Βέβαια σε μια συνεχή δοκό, αυτή η Verde Max, οι άλλες είναι μικρότερες προφανές. Όπως και αυτή εδώ πέρα πάλι είναι η μέγιστη που είναι στους συνδετήρες, ας πούμε. Έτσι έχει στο μπούγκερ, έχει μεγαλύτερη τιμή. Θα το δείτε και από τις τιμές που βγαίνουν. Βέβαια αυτή εδώ πέρα θα συγκριθεί με την αντίστοιχη που είναι στη στήριξη εδώ πέρα. Εδώ. Αν αυτή είναι πράγματι η μεγαλύτερη. Έχει σημασία να δει κανείς και να βγάλει τιμές για να δει αν αυτή εδώ στη στήριξη είναι μεγαλύτερη. Αν κοιτάξουμε αυτόν εδώ που έχει και τις τιμές απάνω, έτσι, εδώ δεν έχει αυτό στις λιβόμενες, έχει μόνο τις ευλυγιόμενες. Εντάξει. Τώρα, τι είναι εδώ. Αυτό στην ουσία λύνει μία δοκό ενός ανοίγματος με ένα συγκεντρωμένο φορτίο. Το διάγραμμα ροπών το γνωρίζουμε, εντάξει. Είναι αυτό εδώ πέρα, έχει αυτή τη μορφολογία. Εάν τώρα διαιρέσω εγώ το μη-SD, τη ροπή, δια του Z, μου προκύπτει στο κάτω μέρος της δοκού αυτό εδώ το διάγραμμα, να το. Είναι το διάγραμμα των εφελκυστικών δυνάμεων. Λόγω όμως αυτών των παρατηρήσεων που έκανε ο Λέοχαρντ από τα πειράματα, ότι το δικτύωμα το οποίο προκύπτει, να το δικτύωμα, δίνει εφελκυστικές δυνάμεις κάτω μεγαλύτερες στην περίπτωση που μπαίνουν κατακόρυφοι συνδετήρες, αυτές οι μεγαλύτερες δυνάμεις, θα τις γράψουμε τώρα τις σχέσεις τους, έτσι, έχουν σαν αποτέλεσμα η γραμμή αυτή εδώ που είναι μη-SD προς Z, εντάξει, να μεταπίπτει σε αυτήν εδώ την τιμή, τη γραμμή. Δηλαδή κάθε σημείο αυξάνεται κατά μία δέλτα FSD δύναμη. Θα τη δούμε τον τύπο της και με τι ισχύει. Το έχουμε πει άλλωστε στην προηγούμενη ομιλία. Το ίδιο αυτό ισχύει ως να πάρει κανείς και να μετατοπίσει, να έχει μια οριζόντια, δηλαδή εδώ είναι η κατακόρυφη μετατόπιση, η οποία ισοδυναμεί με μια οριζόντια μετατόπιση, την οποία και την τιμή αυτήνής τη γνωρίζουμε. Ειδικότερα λοιπόν έχουμε ότι η κατακόρυφη μετατόπιση, η τιμή δηλαδή της κατακόρυφης μετατόπισης είναι ίση, για να έχουμε τον ίδιο ασχέθη και να μην την αλλάζουμε το προηγούμενο. Λοιπόν, να το γράψουμε τώρα εδώ. Ναι, ας το γράψουμε τώρα εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν η δέλτα FSD, όπως θέλει κανείς ας τη συμβολήσει, δεν είναι και θέμα τίποτα φοβερό, ισούται με την τέμουσα VEd σε αυτή τη θέση δεύτερα, τα έχουμε πει αναλυτικά στην προηγούμενη μιλή, έτσι, επί συνεφαρτωμένη θήτα, όπου θήτα είναι η γωνία των θλιβωμένων διαγωνίων, μείον συνεφαρτωμένη α, όπου α είναι η γωνία του εφελκυόμενου οπλισμού. Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση που τοποθετήσουμε κατά 45 μοίρες τους οπλισμούς μας, εντάξει, τότε οι θλιβόμενες διαγώνιες παίρνουν τις κανονικές τους τιμές και όχι τις διπλάσιες αν βάλουμε τους κατακόρυφους συνδετήρες.
αυτό εδώ η συνεφαρτωμένη α θα γίνει ένα, μα ένα θα είναι και αυτό αν δεχτούμε γωνία 45 μοιρών, άρα το δέλτα F δεν μηδενίζεται. Δηλαδή δεν έχουμε καμία αύξηση των εφελκυστικών δυνάμεων στην περίπτωση που βάζουμε κατά 45 μοιρών στον οπλισμό. Εμείς όμως προφανώς τον βάζουμε πάντα γιατί διευκολύνει, κάνει και άλλη δουλειά. Δηλαδή ο συνδετήρας καταφέρνει και δημιουργεί τον κλωβό, το οποίο δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Δεν λαμβάνουμε υπόψη ότι δημιουργείται ένας κλωβός που αυξάνει, πιστεύουμε εμείς, κατά πολύ την ασφάλεια του συγκεκριμένου φορέα. Εν σχέση να βάλω εγώ τα λοξά σίδερα που λογισμικά, παλιά βάζαμε τα λοξά και λογισμικά είχαμε και ωραία αποτελέσματα. Όχι. Είναι πιο σωστά αποτελέσματα αυτά που προκύπτουν με τον συνδετήρα. Και είναι και πιο ασφαλή. Ας διπλασιάζεται η δύναμη στριβόμενης διαγωνίου. Τώρα, αυτό είναι η κατακόρυφη δύναμη, αυτή εδώ δηλαδή, είναι η τιμή της. Τώρα να πούμε και για το α, το οριζόντιο. Αυτό το συμβολίζουν α πάλι για ισούται. Με το z δεύτερα, επί το συνεφαρτωμένη θ μείον συνεφαρτωμένη α. Πάλι εδώ πέρα, αν αυτό 45 μοίρες και αυτό 45 μοίρες είναι 0, άρα το α είναι, έχουμε ταύτιση, δηλαδή μηδενίζεται. Φαίνεται. Ωραία. Τώρα, το z δεύτερα επί το συνεφαρτωμένη, αυτά τα δύο είναι και δημιουργείται αυτή εδώ η παράλληλη καμπύλη. Τώρα εμείς πρέπει αυτό το πράγμα να το εφαρμόσουμε. Πού? Να το εφαρμόσουμε στη δικιά μας, στο δικό μας φορέα. Εδώ. Εμείς τι έχουμε? Αυτό είναι για μας το διάγραμμα των εφελκυστικών δυνάμεων. Το λέω καλά? Mm-hmm. Ωραία. Αυτό το διάγραμμα δηλαδή ροπών, μη, SD, και αυτό εδώ πέρα είναι το διάγραμμα στο κάποιο μακριά, μη SD προ Z. Εντάξει. Τώρα εμείς πρέπει να του δώσουμε μία μεγαλύτερη τιμή. Προφανώς στη θέση αυτή εδώ, στο μέσον δηλαδή, όπου η τέμουσα μηδενίζεται, έχουμε την ίδια τιμή. Εδώ δεν έχουμε δηλαδή κάποια διαφορά. Εδώ θα πρέπει να πάρουμε λοιπόν το αλφα-ελ, αρχίζει η μετακίνηση από εδώ, που ισούται με το z δεύτερα. Το z εδώ σε εμάς ήταν 0. Δεν το έγραψα για να το έχουμε πρόφυλο. Εδώ είμαστε. Ναι. Μπράβο, εδώ είμαστε. Λοιπόν είναι το Z σε μας, στο άνοιγμα κοιτάζοντας, είμαστε στο 0,53. Άρα λοιπόν εμείς, η οριζόντια μετατόπιση που έχουμε είναι, εδώ που θα πάμε έτσι, είναι το α μας, ας τα γράψουμε εδώ τα νούμερα μου, α ίσον Z δεύτερα επί συνεφαρτωμένη θ μείον συνεφαρτωμένη α. Επειδή έχουμε θ, εμείς δεχόμαστε 45 μοίρες. Και το α το δεχόμαστε εμείς 90. Έτσι. Το z είναι στην περίπτωση αυτή, είπαμε 0,53. Έτσι. Άρα το α είναι ίσον 0,53 δεύτερα επί 1 μείον 0. Mm-hmm. Άρα είναι 0,53 δεύτερα, πόσο γράμμα? 26,5. 0,27 πες περίπου. Αυτό λοιπόν εδώ, το 0,27 είναι 0,27 και το κατακόρυφο εδώ πέρα θα είναι το δέλτα FSD, το οποίο δέλτα FSD θα είναι ίσο με το ΒΕΔ δεύτερα σε κάθε θέση, εδώ είναι 0, έτσι. Εδώ θα νητέμουσα τώρα σε αυτή τη θέση, αν πάμε εδώ στην άκρη να βρούμε πόσο κατεβαίνει στην άκρη. Έτσι, η τέμουσα στην άκρη από το διάγραμμα των τεμουσών δυνάμεων έχει την τιμή της. Το πρώτο. Ναι, ναι. Η τιμή της είναι 262,50. Δεν κάνω τιμίες λόγω της έδρας, τώρα βαριέμαι. Ναι. Άρα έχω 262,5 δεύτερα επί 1 μείον 0. Πόσο κάνει 262? 131,25. 131,25. Εδώ λοιπόν, αν αυτό εδώ είναι 650, έτσι, βλέπουμε ότι η τιμή εδώ στην άκρη
Είναι μεγάλη, δεν είναι μικρή. Είναι 131. Το οριζόντιο τμήμα, εντάξει. Κοιτάξτε, μεταβάλλετε το Z, όσο πλησιάζουμε, επομένως έχει αυτές τις μεταβολές. Θα παρουσιάσει τελικά όμως ένα τέτοιο παραμύθι. Αυτό εδώ τώρα το κάνω εγώ σχηματικά. Okay. Οπότε λοιπόν, έχοντας τα 131,25, αν το διαιρέσουμε με το 43,5 που είναι επιτρεπόμενη του χάλιβα που χρησιμοποιούμε, προκύπτουνε 3,01 τετραγωνικά εκατοστά. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ εμείς έχουμε στο κάτω μέρος, να υπενθυμίσουμε, έχουμε 1, 2, 3, 4, έχουμε 5 εικοσάρια. Και δείχνουμε ότι τα 3 εικοσάρια μας πάνε από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, είναι αυτά που αγκυρώνονται. Άρα στα 3 εκατοστά που απαιτεί αυτός, εμείς έχουμε 3 εικοσάρια που είναι περίπου 10 εκατοστά, άρα υπερκαλύπτουμε την απέτηση, ας το πούμε αυτή. Εκείνο που έχει όμως σημασία, γιατί είναι ανάλογα με τις δοκούς και με δύσκολες περιπτώσεις, έτσι. Α, τώρα ένα λεπτό, έτσι όπως είναι, σημαίνει ότι το τελικό διάγραμμα των εφελκυστικών δυνάμεων, εφόσον τοποθετούμε συνδετήρες, και πρέπει να τοποθετούμε συνδετήρες, έχει αυτήν εδώ τη μορφολογία. Εντάξει, αυτό είναι λοιπόν το διάγραμμα των ροπών, αυτό εδώ είναι το MSD προς Z, και αυτό μπορούμε να το δεχτούμε ότι αυτό είναι για τοποθέτηση οπλισμού 45 μοίρες. Και αυτό εδώ είναι το MSD προς Z συν την ΔΕΛΤΑ FSD, έτσι, που είναι για τοποθέτηση συνδετήρων. Και είναι αυτό το διάγραμμα. Το επεκτείνουμε και στην άλλη άκρη, έρχεται μέχρι εδώ. Αντίστοιχα δηλαδή, εντάξει. Αυτό πάλι παραμένει α, από εδώ μέχρι εδώ, όπως και αυτό εδώ πέρα παραμένει α. Τώρα, ερχόμαστε τώρα εδώ επάνω, στη στήριξη. Πάλι έχουμε το α εδώ, το οποίο είναι τη στήριξη. Είχαμε πει ότι η στήριξη ήταν κάπου σαν 0,46, αν δεν κάνω λάθος. Άρα ήταν 0,23, είναι λίγο μικρότερο. Έρχεται έτσι πάλι, το κάνω κατευθείαν τώρα, δεν έχει νόημα. Εδώ είναι πάλι το α. Α, δεν ξέρω, φαίνεται. Yeah. Α και α. Εδώ τώρα, αν πάρεις το ύψος αυτό, το ΔΕΛΤΑ FSD δηλαδή αυτού, θα είναι πάλι η τέμνουσα, η τιμή της τέμνουσας, δεύτερα επί το 1 μείον 0 εφόσον δεχόμαστε κλπ. Εντάξει, εδώ είναι το α και εδώ είναι το ΔΕΛΤΑ FSD. Yeah. Και αυτό λοιπόν εδώ είναι πάλι το διάγραμμα των MSD Z. MSD S προς Z συν το ΔΕΛΤΑ FSD. Και εδώ είναι το α και το α. Okay. Αυτή λοιπόν εδώ είναι η ιστορία, και εκείνο που παίζει ρόλο, αξίζει τον κόπο να το δει κανείς το διάγραμμα του κανονισμού για να μην χάνουμε και εμείς τώρα χρόνο. Αυτό είναι το διάγραμμα το MSD προς Z, είναι για τοποθέτηση κατά 45 μοίρες του εφελκυόμενου οπλισμού. Αυτό είναι το διάγραμμα το τελικό για τοποθέτηση κατακορύφων συνδετήρων, έτσι, όχι λοξών. Και αυτό πρόκειται βέβαια και από τις περιβάλλουσες, από την περιβάλλουσα των ροπών. Okay. Και αυτά εδώ είναι τα αναπτύγματα των ροπών που παραλαμβάνουν οι οπλισμοί μας. Σε όλα βλέπετε ότι έχει γίνει μία μετάθεση του LB, δηλαδή του μήκους αγκύρωσης. Δηλαδή στην ουσία δεν βάζουμε πρόσθετους οπλισμούς σε αυτή την περίπτωση, απλώς όμως μεγαλώνουμε τα μήκη των οπλισμών, εντάξει, για να μπορούμε να παραλάβουμε αυτή την αύξηση. Και είπαμε ότι εμείς οπωσδήποτε θα βάζουμε κατακόρυφους συνδετήρες. Είπαμε που βάζουμε λοξά σίδερα, όταν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, τα βάζουμε επιπρόσθετα τα λοξά. Έχουμε τους συνδετήρες και επιπρόσθετα μπαίνουν τα λοξά. Τώρα, τελειώσαμε με αυτόν τον τρόπο την κάμψη πάνω σε αυτό εδώ πέρα και περνάμε τώρα να κάνουμε την καθαρή μας διάτμιση και να το ολοκληρώσουμε. Έχουμε το διάγραμμα των τεμνησών μας δυνάμεων. Και αρχίζουμε τη μισή παρατηρήση μας. Λοιπόν, πρώτο, εμείς πρέπει να υπολογίσουμε δύο μεγέθη. Ένα είναι τη Verde Max, είναι η παλιά Verde 2.
και μετά να δούμε τι συνδετήρες θα βάλουμε με τη Verde 3 ή Verde S. Μέσα πάντων έχουν αλλάξει τα σύμβολα. Έχουμε ότι η Verde Max ισούται με τον ΑΣΕ W, αυτό είναι στις περιπτώσεις της δικές μας το πληρωμένο σκυροδέρματος, είναι μονάδα. Το βάζουμε τώρα για την πληρότητα. Στην προένταση έχει κάτι άλλες τιμές. Επί το V1 είναι ένας συντελεστής, ο οποίος γράφουμε παρακάτω ότι αν το FCK είναι μεγαλύτερο του 60 MPa, το V1 έχει αυτή την τιμή. Αν είναι μικρότερο, που τώρα εμείς σε 30 εδώ είμαστε, είναι το V1 ίσον 060. Όταν όμως το V1 πάρει την τιμή 060, τότε έχουμε και μια δεύτερη υπέρ της ασφάλειας δικλίδα, μειώνουμε το FCD ισούται με το 080 του FCK, δηλαδή για B500C ισούται με 080 επί, κάνει 400, που είναι μικρότερο 435. Εντάξει, αυτή είναι μια μορφή. Κάνοντας τριγωνομετρικό σχηματισμό, εγώ τα έχω γράψει και με τους τριγωνομετρικούς, γιατί έχει, εντάξει, η τριγωνομετρία είναι κάτι που είναι από τα σημαντικότερα, γιατί η τριγωνομετρία στην ουσία είναι γεωμετρία, εντάξει, τέλος πάντων. Από το τριγωνομετρικό κύκλο μπορεί να βγάλεις όλες τις εξισώσεις, χωρίς να καταλήξεις, ας το πούμε, και αυτές είναι ωραίες ασκήσεις. Να βγάλεις αυτές τις ταυτότητες με το τριγωνομετρικό κύκλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε, Verde Max, εδώ πάλι, έχουμε τον πρώτο μετασχηματισμό και υπάρχει και ο δεύτερος μετασχηματισμός, αυτός εδώ. Προφανώς, εάν τώρα η γωνία είναι της μεν ρηγμάτωσης 45 μοίρες, παρατήρηση τώρα, και οι συνδετήρες είναι 90 μοίρες, αυτό σημαίνει ότι, εδώ δεν μπαίνει το δεύτερο, σημαίνει ότι αυτό γίνεται 1 δια 1 συν 1 εν δεύτερον. Αυτό είναι 060, δηλαδή έρχεται αυτός και μας λέει ότι το Verde Max, το οποίο προκύπτει από τις διαστάσεις της διατομής BW και Z, καθώς επίσης και από την ποιότητα σκυροδέματος, το μειώνει με τις σχέσεις αυτές κατά 060, το μειώνει 70%. Γιατί το κάνει αυτό? Το κάνει γιατί στέλνει ένα μήνυμα ότι εγώ καίγομαι να προστατεύσω τις λιβόμενες διαγώνιες που αναπτύσσονται το σκυρόδεμα, γιατί αν εκεί γίνει θράψη θα μου έρθει στο κεφάλι. Εντάξει. Και εδώ τώρα είναι που μπαίνουμε εμείς και κάνουμε, θα πούμε στο επόμενο στάδιο, τι κάνουμε εμείς για αυτή την ιστορία. Εντάξει, τι πιστεύουμε ότι, και ότι πρέπει να γίνει. Ιδίως σε σεισμογενείς περιοχές που τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Άρα βλέπουμε την αγωνία αυτού νου, okay, και φτάνει την αυτονομία 70%. Έχουμε να παρατηρήσουμε το εξής. Το Verde Max είναι πάντα μεγάλο και θηριώδες. Γιατί? Γιατί προέρχεται από τις απαιτήσεις για που πρέπει να ικανοποιεί ο φορέας ως προς την κάμψη. Επειδή η κάμψη θεωρείται ότι είναι προεξάρχουσα. Και μάλιστα στον κανονισμό, εδώ στον κανονισμό, όχι, να διαβάσουμε στον κανονισμό το 015 και το 025 που λέει. Εδώ πρέπει να είναι. Λέει λοιπόν στον κανονισμό το εξής. Πλαστική ανάλυση δοκών, πλαισίων και πλακών. Και λέει ότι η απαιτούμενη πλαστιμότητα μπορεί να κρίνεται ικανοποιητική χωρίς ιδιαίτερο έλεγχο εφόσον πληρούνται τα παρακάτω. Το ευαδόν του εφελκιόμενου οπλισμού περιορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε διατομή το Χ ου προς Δ να είναι μικρότερο του 0,25 για κατηγορία, ας το πούμε, και 0,15 για τόσο. Άρα περιορίζει αυτός το ευαδόν του εφελκιόμενου οπλισμού. Εντάξει. Λοιπόν, τι σημαίνει, τι κάνει? Αυξάνει τη διατομή σκυροδέματος. Γιατί με αυτό το μήνυμα σου λέει δεν θέλω να ξεπεράσει το ξύ το 0,25. Μην έτσι και μου πεις εγώ θα βάλω μέσα 20 σίδερα και ας είναι το ξύ ξέρω εγώ οτιδήποτε. Εντάξει, δεν το θέλει αυτό. Αυτό το μήνυμα που στέλνει. Εφόσον κάνουμε διατομή από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι καλύτερο να είναι το μπετό είναι ο βασιλιάς και το σίδερο είναι, όπως είπαμε, ο βοηθός του. Άρα λοιπόν θέλουμε να έχουμε το ξύ 0,25 για να δημιουργηθεί αυτή της πλαστιμότητας.
και ο λόγος των ροπών σε ενδιάμεσες στηρίξεις προς τις ροπές ανοίγματος να είναι από 0,5 έως 2. Στην ουσία αυτές είναι οι ακραίες τιμές. Ακραίες τιμές είναι λάθος. Για μας πρέπει να είναι από το 1 έως το 1,2. Εκεί να γυρίζουν. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός για να έχει τη διαθέσιμη ικανότητα στροφής και δεν συμμαζεύεται και τον ικανοποιητικό πλαστιμότητα, εμείς είμαστε υπέρ το να υπολογίσουμε στην αντοχή και να μην πάθει ζημιά το κτίριο κατά οποιαδήποτε φόρτιση. Ταυτόχρονα όμως σεβόμαστε και τις αρχές της πλαστιμότητας. Είναι δεύτερη ασφαλιστική δικλίδα. Παλιότερα με τις επιτρεπόμενες τάσεις αυτό το χ προς δ εμείς το είχαμε. Γιατί λόγω άγνοιας των δυνατοτήτων του να παραλάβουν θλιπτικές δυνάμεις στα σκυλοδέματα, ότι παραλάβουν πολύ περισσότερο από αυτό που εμείς λέγαμε, γιατί τότε εμείς είχαμε, ας το σημειώσουμε εδώ, θεωρούσαμε την τριγωνική κατανομή σε επιτρεπόμενες τάσεις, επομένως είχαμε αυτό το πράγμα, εδώ ήταν οι θλιπτικές δυνάμεις, ενώ δεν είναι έτσι τριγωνικό, είναι αυτό. Εμείς λοιπόν χάναμε αυτή εδώ τη φέρουν. Τι γίνεται όμως. Εμείς τότε λοιπόν τηρούσαμε αυτό το πράγμα. Το χ προς δ που λέει αυτός. Δηλαδή σχεδιάζαμε πλαστικά χωρίς να το ξέρουμε. Εντάξει, ενώ τώρα σου λέει κάτσε. Άμα το εκμεταλλευτείς και αυτό θα μου βάλει σίδερα πολλά στο. Δεν το θέλω. Στην ουσία τρόπο τεινά σε στέλνει πάλι να μειώσεις τις θλιπτικές δυνάμεις που ασκούνται και να τις φέρεις στην πρώτερη παλιά εποχή. Όσο και να κάνει εντύπωση, βλέπετε ότι οι κανονισμοί ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, αλλά γυρίζουν γύρω από τις ίδιες λογικές και από τις εμπειρίες του παρελθόντος. Έτσι. Ασχέτως, αν λέμε εκείνα είναι παλιά, δεν υπάρχουν παλιά και καινούρια. Στη μηχανική οι έννοιες είναι δυστυχώς ή ευτυχώς, και εμένα είναι ευτυχώς, είναι σταθερές και είναι διαχρονικές και θα είναι οι ίδιες και μετά από 500 εκατομμύρια χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν είχε και τη δυνατότητα στροφής. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι οπωσδήποτε η Βέρντεμαξ θα προκύψει θηριώδης. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν εμείς και πάμε στη δεύτερη φάση. Τη βρήκαμε τη Βέρντεμαξ. Θα τη βρούμε και εδώ, σε αυτόν τον υπολογισμό μας. Και πάμε τώρα να υπολογίσουμε εμείς τους συνδετήρες που θα μπορούν οι συνδετήρες μας τι να κάνουνε. Να παραλάβουν λέει τη ΒΕΔ. Τη ΒΕΔ είναι αυτή που προκύπτει από την ανάλυση. Έτσι, εδώ. Okay. Πρώτη παρατήρηση. Καταρχάς, για την παραλαβή, για να... Η ΒΕΔ, εντάξει, είναι, ταυτίζεται με τη ΒΕΔ και δεν μπαίνει πουθενά και καθόλου η μείωση τη τέρμισσα δύναμη λόγω τη δυνατότητα του μπετό να έχει αυτό. Το κάνει για λόγους ασφαλείας. Εμείς όπως έχουμε πει, πάντα το αφαιρούσαμε και δεν το λαμβάναμε υπόψη. Και εμάς τις παρατηρήσεις που μας κάνανε και τις υπηρεσίες, εμείς τα είχαμε στυλώσει, επιμέναμε και τώρα όμως το κάνουμε με τον νόμο. Δηλαδή μας καλύπτει ο νόμος τώρα. Αυτή εδώ είναι η σχέση. Τη ΒΕΔΕ την έχουμε πει, την έχουμε αναλύσει και έχουμε πει και προσδίκεται σε προηγούμενες ομιλίες. Τώρα, στην περίπτωση που είναι α90 μοίρες, κατακόρυφοι συνδετήρες, η ΒΕΔΕΣ ισούται με αυτή τη σχέση και πρέπει βέβαια πάντα η ΒΕΔΕΣ να είναι μεγαλύτερη ίση του ΒΕΔΕΣ. Και έχουμε τώρα εμείς ο απαιτούμενος οπλισμός συνδετήρων ισούται με τη ΒΕΔΕΣ κλπ. Εδώ εμείς σταματάμε και λέμε όχι κύριε. Εφόσον εγώ διαστασιολογώ με ικανοτικές θέρμουσες από μία φόρτιση αμφιλεγόμενη αν συμβαίνει αυτή, γιατί ούτε μικροζωνική έχουν, η οποία μπορεί άνετα να, εντάξει, να είναι διαφορετική, δηλαδή και μικροζωνική να έχουν να διαφοροποιηθούν τα εντατικά μεγέθη πάνω στο κτίριο, εμείς παίρνουμε το 0,50 έως 0,60 της Βέρντεμαξ. Θεωρούμε ότι όταν έχω μια μεγάλη διατομή που βγήκε από την κάμψη, για να μπορεί αυτή η διατομή να είναι αξιοπρεπής και ως προς την κάμψη της, εντάξει, να έχει τους κατάλληλους συνδετήρες, να δημιουργηθεί ο κατάλληλος εκείνος κλωβός που να μπορεί να, έτσι, όχι, δηλαδή κάνω μια διατομή μεγάλη λόγω της κάμψης και πάω στη συνέχεια και βάζω ένα συνδετήρα, μάλιστα μειώνω και τους συνδετήρες δραματικά λέγοντας ότι α, δέχομαι λέει ότι η ρογμή μπορεί να πάει στις 30 μοίρες
Είδαμε τις πλακοδοκούς, δεν μπορεί να πάει κάτω από το 38, αλλά τέλος πάντων να πάει στις 30 μοίρες, να πάει στις 25, να πάει στις 20 και να πάει μέχρι και 18 τόσο το έχει ο Γερμανός. Εδώ διαφωνώ με τον γερμανικό κανονισμό, τουλάχιστον στις αντισεισμικές περιοχές, ριζικότατα. Εντάξει, δεν το δεχόμαστε εμείς αυτό το πράγμα. Και με το γερμανικό κανονισμό και στα κατακόρυφα φορτία. Εγώ θυμάμαι σε εφαρμογές δεν μπορεί να βάλεις φιδέκα ανά 30 σε πρόβολο 3 μέτρων διατομής δοκού 1,5 μέτρο επί 37 και να βάζει φιδέκα ανά 30 δίτμητο για μας και να βάζει μέσα 25 για σίδερα. Αυτά είναι παλαβομάρες για μας. Έτσι. Και τέτοια πράγματα δεν τα κάνουμε. Είναι άκρως επικίνδυνα. Όχι μόνο για σεισμικές περιοχές αλλά και για φορτία κατακόρυφα. Πρέπει να υπάρχει η αρχή της αρμονικής ακριβίας. Την οποία έχουν διδάξει και οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να έχει 25 σίδερο και δεκάρι 1,5 μέτρο. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ρε παιδιά, ποιο είναι? Δεν έχουν πάει να τα δουν αυτά πάνω στην κατασκευή. Δεν πάνε να δουν το 25 και το σιδετήρα το δεκάρι ένα 30 πόντους. Τότε μιλάει μόνο του το στοιχείο και σου λέει εδώ πέρα, ρε παιδιά, κάτι γίνεται. Έρχονται και οι σιδεράδες αλαφιασμένοι που έχουν και κριτικό πνεύμα. Και βλέπουν και σου λέει: παιδιά, εδώ δεν μ' αρέσει εμένα αυτό το σιδέρωμα, το βλέπω αδύναμο. Και είναι αδύναμο. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά έχουμε στη Ρώμα όλοι: α, το έβγαλε ο λογαριασμός. Θα πει το έβγαλε ο λογαριασμός. Εμείς λοιπόν, παρόλο αυτός καλά κάνει και πάει στο 30% της Weldemax και το διαιρείδια του 2,5 κάνει ό,τι μπορεί για να το πάει. Καλά κάνει, αλλά φοβάται από τη μια μεριά. Και μου έρχεται από την άλλη και αντί να υλοποιήσει μια Verde Max αξιοπρεπή, έρχεται και μου βάζει εδώ πέρα συνδετήρες να έχουν, λέει, κλείσει, λέει, γωνία, λέει, 18 τόσο και συνεφαρτωμένη θα βγαίνει ισομετρία. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν κολλάνε αυτά τα δύο. Λοιπόν, εμείς το διατάφτα. Εμείς το VEPSILON-D το αντικαθιστούμε με το 050-060 της Verde Max. Θεωρούμε ότι οι συνδετήρες είναι πάρα πολύ σημαντικοί και στα ελτά που κάναμε η επιβάρηση που είχαμε ήταν της τάξης των 6 με 7 ευρώ το τετραγωνικό. Αν κανείς νομίζει ότι αυτή η επιβάρηση είναι τόσο σημαντική για να έχεις μια τέτοια αξιοπρεπή, ας το πούμε, και το κτίριο να φύγει από τα 50 χρόνια που λένε ή τα 75 και να πάει στα 120 και 130, εντάξει, είναι δικό του το πρόβλημα. Όποιος το νομίζει ότι αυτή είναι μια δαπάνη. Δεν είναι δαπάνες σοβαρές. Είναι αστείες. Και στο κάτω-κάτω έχω βαρεθεί να ακούω οικονομία στο σίδερο και οικονομία στον πετό και την ώρα που μου βάζουν πλακάκια πανάκριβα, βάζουν κουζίνες πανάκριβες και συζητάμε. Αντί για 2.500 που κάνει το τετραγωνικό μέτρο ή 3.000 ή 4.000 ή 5.000 τετραγωνικό μέτρο πώλησης, συζητάμε για μια επιβάρηση των 50 με 100 ευρώ τετραγωνικό μέτρο στα μπετά και χαλάει ο κόσμος. Για τα 50 με 100 ευρώ. Λοιπόν, είναι παλάβα πράγματα και όταν τον πετό πάθει ζημιά, τα κοστολόγια είναι θηριώδη. Εδώ λοιπόν τώρα, αν αντικαταστήσουμε τις τιμές του Verde Max, έτσι, λοιπόν, να πάρουμε την τέμψα για να κάνουμε. Έχουμε το 437, ας κάνουμε μόνο μία τιμή να ξεμπερδεύουμε τώρα. Το 437 και 50 χωρίς μείωση. Ωραία. Εντάξει, την παίρνουμε κατευθείαν. Άλλωστε η Verde Max γίνεται και χωρίς τη μείωση, ας το πούμε. Δηλαδή γίνεται με τη μείωση του 0,15, αλλά δεν γίνεται με τη μείωση με το 1 συν 10 κλπ. Έχουμε λοιπόν V ή να μην το γράψω εδώ. Ας το βάλουμε για να τα έχουμε αυτά σαν τύπο να τα δείχνουμε τα ίδια για να τελειώνουμε. Λοιπόν, Verde Max είναι ίσον. Το α σε γιου είναι μονάδα. Το V να το βάζω 0,60. Συμφωνείς? Το F σε D είναι 30.000. Μου αρέσει έτσι τα κιλόμετρα, δεν βάζω τα χιλιάρικα. 30.000 δια του 1,5, εντάξει. Το BW τώρα είναι εδώ κόσμος 0,45. Ναι. Την κάναμε και για την τοποθέτηση, δηλαδή βλέπουμε ότι οι διαστάσεις βγαίνουν και από το 0 και από τη διάταξη των οπισμών. Επί 0,45 μέτρα. Το Z, το Z τώρα εδώ πάει το 0,90 του 0,55, δεν πάει το Z του υπολογισμού. Μάλιστα. Έχουν αυτό το γράμμα, επί 0,90
επί 0,55 που είναι το D. Έτσι, το Z λοιπόν είναι το 0,90 του D. Επί τώρα, εμείς θεωρούμε τις 45 μοίρες, είναι 1 προς συνεφαυτωμένη η θ, άρα είναι 1 δια του 1 συν το εφαυτωμένη θ, πάλι 45 μοίρες, 1 συν 1. Εντάξει, δηλαδή δια 2. Πόσο βγαίνει ρε συμβάλλια το Verde Max? Λοιπόν, 20.000 είναι φαίνα βιόλιο. 20.000, 0,60. Εντάξει, αυτό λοιπόν είναι το Verde Max σε κιλονιούτον. Το 0,50 αυτού πόσο είναι, βάλια μου? Περιμένω, λοιπόν, 1336,5. Είναι 668,25. Verde Max. Δεύτερα, πόσο είπες? 668,25. Τι έγινε? Εντάξει, αυτό λοιπόν εδώ είναι το Verde Max, 668,25 κιλονιούτων. Εντάξει, εμείς θα διασολογήσουμε με αυτό. Θα κάνουμε και τα δύο, να δούμε και τη διαφορά που προκύπτει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Το ΑΣ το ΑΣΒ προς ΣΒ που είναι, είπαμε, τετραγωνικά για το στεγανά μέτρο, ισούται. Εάν πάμε με το 437 που έχουμε βγάλει από το διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων, είναι 437,5 δια Z που είναι 0,90 επί 0,55 επί, τώρα παίρνω το 0,80 του ΕΚ εγώ, που είναι το 40 κιλονιούτον τετραγωνικό εκατοστό, επί το 1. Αυτό πόσο βγάζει? 22,10. 22,10 ναι. Ξανακάνε πάλι την πράξη. 네. Αυτό είναι 22,10 τετραγωνικά και ένα μέτρο. Αν πάμε να βρούμε τώρα εμείς οπλισμό, εντάξει, θα δούμε τώρα. Εάν πάμε τώρα στο άλλο, στο ΑΣΒ προς SW και βάλω εγώ το 668,25, εντάξει, δια 0,90 επί 0,55 επί 40 επί 1, πόσο κάνει? 33,75 τετραγωνικά εκατοστά ένα μέτρο. Λοιπόν, στα 22,10 να δούμε εμείς τι συνδετήρες πρέπει να βάλουμε. Ωραία. Γιατί πάμε τώρα για τρίτη με τους συνδετήρες εμείς. Ωραία. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Έτσι. Άρα λοιπόν 22,10 δια 3. Έχεις κανένα πίνακα? Ναι. Ωραία. 22,10 δια 3. Εμείς πρέπει να έχουμε 7,36 εκατοστά το μέτρο. Οκ. 7,36. Εάν πάρουμε εμείς και πούμε ότι βάζουμε δεκάρι σίδερο και έχουμε το κάθε δεκάρι, το ένα δεκάρι είναι 0, είναι επί τετράγωνο τέταρτα και είναι πόσο? 0,75. Είναι 0,70, άρα λοιπόν εάν βάλω εγώ εδώ συνδετήρα φ 10 ανά 10, έχω 10 συνδετήρες στο μέτρο με 0,75. 7, ναι. Πρόσεξε τώρα. Αυτό είναι 7 εκατοστά. Ναι. Επί 3 μου κάνει το 21. Ναι, έτσι, γιατί είναι τρίτη μητός. 3, τρίτη μητός.
Πάμε τώρα στο 33,75. Τα δωδεκάρια πόσο είναι? Το ένα δωδεκάρι είναι ένα δώδεκα. Ένα κόμμα πόσο βγαίνει? Το ένα δωδεκάρι. Το δωδεκάρι, συγγνώμη, λοιπόν, είναι 1,13. 1,14. Λοιπόν, το δωδεκάρι, συγγνώμη Βαλιά μου, έτσι. 1,1. Όσο το ναι, μωρέ, εντάξει, ένα λεπτό, κάτι θέλω να δω. Τα 10. Είναι 1,13. Ναι. Αν λοιπόν εγώ έχω 10 σίδερα, έτσι, έχω 11,3 επί 3 φορές, μου κάνει 33 εκατοστά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, 9, αντί για φι 10 ανά 10, έχω φι 12 ανά 10 τρίτμητο. Εντάξει, αξίζει τον κόπο. Στο ένα μέτρο να βγάλουμε τη διαφορά του κοστολογίου. Πόσο πάει το ένα και πόσο πάει το άλλο. Έτσι. Ας το βγάλουμε το κοστολόγιο, γιατί εξής το κόμμα το βγάλουμε. Εδώ έχουμε μόνο το υλικό. Η εργασία είναι τα ίδια. Η τοποθέτηση είναι τα ίδια. Μόνο το υλικό είναι. Δηλαδή το πόσο ζυγίζει το υλικό. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Γυμνή δηλαδή. Γιατί ένα ευρώ το κιλό είναι για όλη και εργασία κλπ. Ενώ το αυτό περίπου 0,50-0,60 είναι το κόστος του έργου. Άρα λοιπόν το κόστος σιδήρου. Εμείς λοιπόν έτσι όπως είναι η διατομή μας, είναι 45 εκατοστά λοιπόν έχω 45 εκατοστά. Εδώ το 3, αυτό είναι το 45, αυτό εδώ είναι το 60. Εάν λοιπόν αφαιρέσω 5 πόντους από κάτω, 3 πόντους από πάνω, 8, okay, έχω 60 μείον 8, 52 περίπου. Άρα έτσι όπως έρχεται ο συνδετήρας μου, έχω 52, και 52. Mm-hmm. Από το 45 υπολόγισε 4 και 4, 8 πόντους επικαλύψεις. Έχω 37 και 37. Και να βάλουμε τα άγιστα 10 και 10. Άρα είναι 198. Αυτό λοιπόν εδώ έχει 198 σαντιμέτρ και το άλλο το, επειδή είναι τρίτμητος, υπάρχει και ένα στη μέση, έτσι, είναι 10 εδώ ο γάντζος, εδώ που είναι ορθή γωνία, θα το θεωρήσουμε 15 εκατοστά, ορθή γωνία, και το ύψος το οποίο είναι 52. Αυτό είναι 52 και 10, 62, 62 και 15, 77, 77. Άρα το μήκος όλο είναι 198 και 77. 198 και 77. 275. 275. Αυτό λοιπόν είναι. Το ένα είναι δεκάρι, το άλλο είναι δωδεκάρι. Mm-hmm. Ωραία. Πόσο ζυγίζει τώρα το δεκάρι μας? Εδώ είμαστε για να βρούμε. Το δεκάρι είναι 0,617. Λοιπόν, έχω 2,75 επί 3 επί 10. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι 30 κομμάτια, δηλαδή. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Γιατί? Όχι επί 3 επί 10. Ένα ας λεπτό. Πάρουμε το τεμάχιο. Όχι, όχι, το μήκος. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Είναι 2,75 μέτρα επί 10 φορές. Έτσι. Mm. Αυτό μου κάνει 27 και 5 μέτρα. Εάν λοιπόν έχω φι 10 εγώ εδώ, και εδώ έχω το φι 12. Λοιπόν, το δεκάρι είναι 27,5 μέτρα επί 0,617 κιλά ανά μέτρο. Πόσο κάνει αυτό? Περίπου 17 κιλά. 17 κιλά. Και πόσο κάνει τώρα το 27,5, 0,88 είναι του δωδεκαριού το βάρος. Ναι. Επί 0,888. Είναι 24,42. 24,42 κιλά. Πολύ ωραία.
Η διαφορά τους είναι 24,42 μείον 17. 7 κιλά. 7,42. Έχω 7,42 κιλά στο μέτρο. Mm-hmm. Συμφωνούμε. Πόσα μέτρα είναι αυτό? Είναι 7 και 7, 14 μέτρα. Mm-hmm. Ωραία. 14 μέτρα επί το 7 και 42 πόσο κάνει? Για όλη τη δοκό τώρα. 103,88. 103,88 κιλά είναι 14 μέτρα επί το 7 και 42. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα, το κάθε ένα κιλό κάνει 0,6. Για πολλαπλασίαση τα 103,88 επί 0,6, 103,88 επί 0,6 ευρώ ανά κιλό, πόσο κάνει? 62 ευρώ. Κάνει λοιπόν 62 ευρώ. Λοιπόν, σε μήκος δοκού 14 μέτρων είναι 62 ευρώ. Αν το διαιρέσεις το 62 με το 14, πόσο πάει στο μέτρο? 4,45. Πρόσεξε, στη δοκό. Ναι, ναι. 4,45, όχι στην πλάκα. 4,45. Και σε ρωτάω τώρα, όταν κάποιος έχει τα δοκάρια του, ξέρω εγώ, έχει 100 μέτρα δοκάρια, μιλάμε για μεγάλη κάτωψη, και δεις, για 4 εκατοστάρικα διαφορά 400 ευρώ και εξασφαλίζει το φορέα του για σεισμούς, για καταμποντισμούς και δεν συμμαζεύεται και για κρυφές ασφάλειες οι οποίες δεν δένονται και δεν προκύπτουνε, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Εντάξει, δηλαδή αν πεις έχω 400 ευρώ στον όροφο, που όροφο ξέρω εγώ φάνει 400-500 μέτρα, που προσδοκάς εκεί να, που έχεις ένα, μαζί με πλακάκια και τέτοια φτάνει κόστος 1500 ευρώ, δηλαδή 500 επί, κάνεις 500 επί 1500, πόσο βγαίνει ρε Βάλια το κόστος? Είναι 750.000. 500 επί 1500. Και συζητάμε ρε Βάλια για τι λεφτά τώρα αυτές? Ναι, για 62 ευρώ. 62 εγώ σου λέω επί 100 για 600-700 ευρώ, για ένα χιλιάρικο συζητάμε. Καταλάβεις. Για ένα χιλιάρικο στον όροφο. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν κάνουν κοστολόγια να δούνε τι ακριβώς γίνεται για να εξασφαλίσουμε τα κτίρια, γιατί αν όμως γίνεται το πάθη ζημιά δεν μαζεύεται το κτίριο. Χώρια που και ο άνθρωπος βλέποντας την περιουσία του να καταστρέφεται ισοδυναμεί με μια μορφή θανάτου. Τι θα πει με το 024 να γίνουν τα κτίρια κόκκινα? Είναι κουβέντες αυτές? Έχουν ζήσει τους ανθρώπους που έχουν γίνει τα κτίρια κόκκινα και δεν μπορούν να μπουν στα κτίρια τους? Καταστραφήκανε τα έπιπλά τους, καταστραφήκανε. Έχουν ζήσει να βλέπουν να κάθεται ο άλλος 1,5 χρόνο έξω από το σπίτι του σε σκηνή? Άνθρωποι και μιας κάποιας ηλικίας και μιας κάποιας κοινωνικής κατηγορίας. Δεν είναι άνθρωποι γη, ξέρω εγώ, έτσι χωρίς. Δεν μένουν σε τσαντήρια. Λοιπόν, συζητάμε για σαχλαμάρες, συζητάμε. Για μένα πρέπει οι κανονισμοί να τροποποιηθούν. Και με τα κοστολόγια αυτά είναι να ανοίξουν οι συνάδελφοι τα μάτια τους και να τα επιβάλλουν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Χωρία που εξασφαλιζόμαστε κι εμείς. Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, μας αφήνουν εμάς επί ξύλου κρεμά, μας βάζουν στο τσίμα τσίμα. Λέει, άμα λέει γίνει το 024 και γίνει το σπίτι κόκκινο, είμαστε εμείς εξασφαλισμένοι στην νομοθεσία. Πήγαινε να πεις αυτόν που του γίνει το σπίτι κόκκινο ότι είσαι εξασφαλισμένος γιατί του το υπολόγισες. Αυτό πήγαινε και πες του. Στο 024 να γίνει κόκκινο. Γιατί έτσι λέει το νεοζηλανδικό κείμενο. Λοιπόν, τώρα αυτά που λέμε είναι ιστορίες για άγριες αρκούδες, έτσι, και θα πρέπει να το καταλάβουν οι συνάδελφοι και να γίνει και μια μικρή επανάσταση από εμάς. Νομίζω με τις θέμες τελειώσαμε. Mm-hmm. Εντάξει, και με τα δικτυώματα και λοιπά, όταν αμούν τα είπαμε. Απομένει να πούμε για τη σύνδεση της πλάκας με τον κορμό. Θα το πούμε την επόμενη φορά. Έτσι.